Τώρα, προσοχή, φαίνεται ότι δεν έδειξε το Υπουργείο Υγείας σε σχέση με τις αποθήκες όπου φυλάσσονται τα φάρμακα, οι φαρμακευτικές υπηρεσίες. Δεν ξέρω αν τα έλεγε και αυτά ή τα είχε καταγράψει η ελεγκτική υπηρεσία, αλλά έχουμε τον εκπρόσωπο, τον Μάριο Πετρίδη. Για πάμε να τον καλωσορίσουμε και σε λίγο εκπρόσωπος του Υπουργείου να μας απαντήσει. Γεια σας. Καλώς σας μεσημέρι, κύριε Μιχάλαρε. Τα είχαμε αναφέρει αυτά τα θέματα. Σε αρκετές εκθέσεις, μάλιστα, μπορώ να σας πω. Ναι. Τόσο και για κατά τον έλεγχο των φαρμακευτικών υπηρεσιών το 2018. Τότε είχαμε πει, θυμίζουμε κύριε Μιχάλαρε, είναι αυτές οι περιπτώσεις όπου το κράτος, το Υπουργείο Ενέργειας, ενοικιάζει σε κάποιον ιδιώτη και αυτός ο ιδιώτης υπενοικιάζει πίσω σε άλλο κυβερνητικό τμήμα. Το πρώτο ενίκιο που σας είπα είναι 6.660 ευρώ το χρόνο και επενοικιάζει πίσω 135.000 ευρώ το χρόνο. Αυτό είναι διαχρονικό θέμα, πρόβλημα που έχει εντοπίσει η ελεγκτική υπηρεσία, ναι, και πρέπει να επιληθεί συνολικά από την κυβέρνηση, από την εκτελεστική εξουσία. Σε αυτή την έκθεση που σας λέω, που είδε το φως της δημοσιότητας 14 Μαΐου του 2018, κύριε Μιχάλαρε, είχαμε πληροφορηθεί και το λέμε, το αναφέρουμε, σας το διαβάζω, ναι, ότι η άδεια τελικής έγκρισης και χρήσης του υποστατικού δεν είχε εκδοθεί. Που σημαίνει ότι ήταν ένα υποστατικό ακατάλληλο για τη χρήση την οποία ζητούσε το Υπουργείο. Ακριβώς. Μάλιστα, είχαμε επανέλθει και σε άλλη έκθεση για το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας την 1 του 2022. Και λέμε εκεί, αναφέρουμε και το όνομα της εταιρείας. Δεν έχει σημασία να πω τώρα το όνομα της εταιρείας ποιο είναι, αν θέλετε, ναι, μπορείτε να το ανατρέξετε. Και έχουμε αναφέρει για άλλη μια φορά ότι η υπηρεσία μας θεωρεί σκανδαλώδες το κράτος να παραχωρεί γη έναντι χαμηλού ενοικίου με στόχο την ανάπτυξη της βιομηχανίας και ο μισθωτής να την υπενοικιάζει και δει σε κυβερνητικά τμήματα εισπράττοντας πολλαπλάσιο ενοίκιο από αυτό που ο ίδιος καταβάλει, χωρίς μάλιστα να εξυπηρετείται και ο αρχικός σκοπός λειτουργίας των βιομηχανικών περιοχών. Εδώ μιλάμε για μία μπίζνα πάρα πολλών χιλιάδων ευρώ, κύριε Πετρίδη. Δηλαδή, αν το χρόνο το νοικιάζω εγώ 6.000 και στο δίνω πίσω 100 τόσες χιλιάδες. 135. 135.000 η διαφορά. Καλά, ποιος ενέκρινε αυτό το ενίκιο? Αυτοί που τα υπέγραψαν. Αυτοί που τα υπέγραψαν, κύριε Μιχάλαρε. Το 135.000 μπορεί να είναι και δίκαιο ποσό. Ναι. Αυτό που σίγουρα δεν είναι δίκαιο είναι το να το ενοικιάζει κάποιος με 6.000. Ναι, το κράτος το δίνει σε κάποιον 6.000 και το παίρνει πίσω 135.000. Άρα αυτός κερδίζει. Αυτό λέμε. Χώρια όλα τα άλλα, κύριε Μιχάλαρε, που έχουν να κάνουν με ακριβώς την ασφαλή φύλαξη και τη διαχείριση που γίνεται με αυτό το θέμα. Άρα γι' αυτό, για το θέμα της δημοσιότητας, αυτό για την καταστροφή των φαρμάκων, στείλαμε άμεσα, είχαμε πληροφόρηση ως ελεκτική υπηρεσία και στείλαμε άμεσα επιστολή 28 Μαρτίου του 2024, πριν από μια εβδομάδα, στη Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας, στο Γενικό Διευθυντή του ΑΗ και στο Γενικό Εκτελεστικό Διευθυντή του ΟΚΙΠΗ και τους ζητούμε να μας πληροφορήσουν με το ύψος της ζημιάς, να μας πούν για το ενδεχόμενο να προκύψουν ελλείψεις φαρμάκων, εφόσον όπως μάθαμε η καταστροφή αφορούσε σε μεγάλο αριθμό φαρμάκων, τους λόγους που συνέδυναν σε αυτό το συμβάν, καθώς και για ενέργειες τους, αυτών των τριών, ούτως ώστε να αποτραπεί στο μέλλον παρόμοια καταστροφή. Το 2018-14-5 που κάνατε την πρώτη επιστολή, μάλλον έκθεση, καταγράψατε έκθεση στην έκθεσή σας, το σχόλιο του Υπουργείου ποιο ήταν τότε? Γιατί πάντα παίρνετε το σχόλιο του ενδιαφερόμενου, του ελεγχόμενου. Ήταν θέμα το οποίο, εντάξει, δεν το έχω ενώπιον μου ακριβώς, κύριε Μιχάλαρε, αλλά είναι θέμα σίγουρα το οποίο αντιλαμβάνεται, αυτό έλειπε και να μην γινόταν αντιληπτό, το Υπουργείο, όμως είναι δεμένο κατά κάποιο τρόπο με συμβάσεις που έχει ήδη υπογράψει το κράτος. Εμείς λέμε ότι αυτές οι συμβάσεις θα πρέπει να τύχουν επαναξιολόγησης επί τη λήξη τους σίγουρα και αν υπάρχουν θέματα νομιμότητας, αυτά θα πρέπει να επιληφθούν ακόμη και πριν από τη. Γιατί αν
ένα υποστατικό είναι παράνομο, τότε νομιμοποιείσαι ως χρήστης, ως ενοικιαστής, να διακόψεις ακόμη και τη σύμβαση. Σίγουρα αυτό θα πρέπει να αναζητηθεί και συνδρομή και από την νομική υπηρεσία, ναι, και από άλλους ηθήνοντες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ. Να είστε καλά.